Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο. Αλλά το σχολείο της ευκαιρίας που λειτουργεί στο Καρανίδι ως παράρτημα του σχολείου της ευκαιρίας του Ναφλίου είναι κάθε Πέμπτη απόγευμα ανοιχτό 7 με 9 για τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Και κάνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους ενήλικους μαθητές μας, υποψήφιους μαθητές μας, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, που δεν έχουν ολοκληρώσει το γυμνάσιο, να έρθουν να τους ενημερώσουμε στο φιλόξενο χώρο του γυμνασίου και ταυτόχρονα να τους δώσουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το σχολείο της ευκαιρίας για τη νέα σχολική χρονιά. Όπως καταλαβαίνετε, το σχολείο της ευκαιρίας, και το έχουμε πει και άλλες φορές, λειτουργεί εδώ και 14 χρόνια στο Κρανίδι. Είναι μια δομή πολύ πρωτοποριακή και δίνει μια δυνατότητα σε ανθρώπους ενηλίκους, οι οποίοι ουσιαστικά, όπως είπα και προηγούμενα, δεν έχουν τελειώσει το γυμνάσιο, να αποκτήσουν με δύο κύκλους μάθησης, σε δύο σχολικές χρονιές, να τελειώσουν το γυμνάσιο και να πάρουν το απολυτήριο, το οποίο είναι ένα προσόν απαραίτητο στη σημερινή εποχή. Και βεβαίως να κατοχυρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, το πτυχίο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Λοιπόν, άρα λοιπόν είμαστε διαθέσιμοι για μια ευρύτερη ενημέρωση και γι' αυτό λοιπόν τους καλώ αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονται να έρθουν στο γυμνάσιο, να μας βρουν κάθε Πέμπτη απόγευμα 7 με 9. Το σχολείο θα ξεκινήσει βεβαίως όπως όλα τα σχολεία με την νέα σχολική χρονιά. Βεβαίως θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα να γραφτούν μέχρι το Σεπτέμβρη. Όμως κρατάμε μια σειρά προτεραιότητες. Κάθε τμήμα λοιπόν επιδιώκουμε να έχουμε 20 άτομα σε ένα κύκλο μάθησης, δηλαδή σε αυτή τη σχολική χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν όποιοι έρθουν γρηγορότερα, τόσο θα κατοχυρώσουν τη θέση για να ξεκινήσουν ομαλά και την σχολική χρονιά μόλις ξεκινήσει να λειτουργεί το σχολείο μας. Σαν αφορά τα μέτρα για το COVID, χρειάζεται εμβολιασμό? Κοιτάτε να δείτε, τηρούνται αυτά που έχουμε πει και άλλη φορά, δηλαδή και ό,τι θα πει το Υπουργείο. Άρα τηρούμε, αν θέλετε, τα μέτρα ατομικής προστασίας. Δεύτερον, σίγουρα υπάρχει αυτή τη στιγμή για να γίνει το μάθημα την διαζώσης, απαιτείται εμβολιασμός και απαιτείται να τηρηθούν όλα αυτά τα μέτρα που προβλέπεται και το κάλεσμα. Βεβαίως δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα, όμως υπάρχει, είναι κάτι δεδομένο ότι και από την εκπαιδευτική κοινότητα και από τους καθηγητές, αλλά και από τους μαθητές, πρέπει εκ των πραγμάτων για να μπορούν να συμμετέχουν να έχουν αυτό που λέμε τη βεβαίωση του εμβολιασμού τους στην πορεία. Εντάξει, άρα είναι απαραίτητο, όπως βλέπετε, ότι υπάρχει μια πίεση σε όλες τις δομές της εκπαίδευσης να υπάρχει εμβολιασμός για όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης για να κερδίσουμε τη διαζώση της εκπαίδευσης. Αυτό συμβαίνει, αν θέλετε, και στη μέση εκπαίδευση, θα συμβεί και στην επαγγελματική, θα συμβεί και στην τριτοβάθμια, θα συμβεί και στις δομές της διαδίου μάθησης. Αργολίδα TV.